την άλλη όψη της πόλης του Ηρακλείου που βρισκόταν στον αστερισμό των εκλογών, κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Για ψάρεμα, έτσι. Ναι. Άλλοι ψαρεύουν ψήφους, εσείς φαντάζομαι κανονικά ψάρια, έτσι. Εμείς πάμε να κάνουμε την πλάκα μας εδώ με τα πιτσιρίκια μας. Τώρα κάνουμε τη βόλτα μας εδώ πέρα. Και μετά για καφέ. Μάλλον. Χαλαρές και όμορφες στιγμές με φόντο το γαλήνιο τοπίο του Κούλε με τους πολίτες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Περπατάνε. Σ' αρέσει να δυνατήσουν, φαίνεται, ξέρω εγώ. Και άλλοι ψήνονται σε εκλογές. Έτσι είναι. Τώρα θα είναι σε αγωνία όλοι. Ενώ τα φλας πήραν φωτιά με φόντο το μνημείο, το γαλάζιο και τις ψαρόβαρκες. Τέλεια. Καλύτερα δεν γίνεται. Και ενώ το πολιτικό θερμόμετρο ήταν στα ύψη, οι ρυθμοί ήταν χαλαροί στον Κούλε και σε άλλα σημεία της πόλης. Να δούμε τι γίνει στο Ηράκλειο, εντάξει. Και για τα αποτελέσματα, έτσι. Καλή είμαστε. Καφεδάκι και καλή παρέα. Αυτό ακριβώς. Να περνάμε καλά, Ακριβώς, ακριβώς. Εσείς ψηφίσατε? Κουράκι, δαγκωτό. Καφές και σπίτι. Αυτό έχουμε κρατήσει. Μια χαρά περνάμε. Πήγαμε, ψηφίσαμε. Τίποτα δεν αλλάζει. Φτάσαμε στο σημείο να επιλέγουμε από το χειρότερο το καλύτερο. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ας ευχηθούμε να μας βοηθήσει ο Θεός. Ρίξανε όλοι το ενδιαφέρον τους. Από τι είδα. Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. Καρέκλα. Την καρέκλα θέλουν όλοι. Πιστεύετε ότι μετά ο κόσμος αρχίσει να πανηγυρίζει στους δρόμους όπως παλιές εποχές? Εγώ το βλέπω. Δεν βλέπω δυσαρεστημένα πρόσωπα, βλέπω χαρούμενα. Ναι, βλέπουν τηλεόραση, βλέπουν ενδιαφέρον την αποτελέσματα. Νομίζω ότι οι νέοι ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο τα αποτελέσματα πλέον από ό,τι ακούω και από ό,τι συζητάνε εδώ αυτό, γιατί είναι το μέλλον τους. Και το μέλλον τους ο καθένας το προσέχει πλέον. Στις καφετέρειες δεν έπεφτε καρφίτσα και με τους πολίτες να παρακολουθούν με αγωνία τα αποτελέσματα από τις οθόνες που είχαν στηθεί σε κεντρικά σημεία, με την Crete TV να κερδίζει το στοίχημα της ενημέρωσης.